Μετά από 16 ολόκληρα χρόνια στα δικαστήρια βρίσκεται ακόμη η υπόθεση του άλλοτε Γενικού Διευθυντή της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Μαρίνας Αγίου Νικολάου, που κατηγορείται για υπεξαίρεση ποσού περίπου 250.000 ευρώ. Αν και πρωτόδικα καταδικάστηκε σε 14 χρόνια κάθριξης και σε δεύτερο βαθμό σε 5 χρόνια, εν τούτης αίτηση ανέρεσης στον Άριο Πάγο επανέφερε στο πενταμελές εφετείο κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης την υπόθεση. Έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Είναι ένας άνθρωπος που μπαινόβγαινε στις φυλακές και θεωρώ ότι πλήρωσε τα σπασμένα άλλων. Ο 57χρονος σήμερα άνδρας είχε αναλάβει ρόλο διαχειριστή της Μαρίνας και εμφανιζόταν ως υπεύθυνος για τις οικονομικές και διοικητικές λειτουργίες. Μετά από ενδείξεις που φανέρωναν την ύπαρξη μεγάλου ταμιακού ελλείμματος στη δημοτική επιχείρηση, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίου Νικολάου είχε αναθέσει το 2007 σε ορκωτό λογιστή τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου για τα έτη 2004, 5 και 6. Η έκθεση του ορκωτού, που εκδόθηκε το Μάρτιο του 2007, αποκάλυψε ότι όντως υπήρχε ταμιακό έλλειμμα 248.495 ευρώ, με τον ίδιο πάντως μέχρι και σήμερα να αρνείται τις κατηγορίες. Ο βασικός ισχυρισμός του κατηγορουμένου είναι ότι όλο αυτό το ποσό της υπεξαίρεσης πρόκειται για λογιστικό λάθος και όχι ταμιακό, και ότι υπάρχουν σοβαρές παραλήψεις στο πόρισμα των ορκωτών λογιστών, με παράληψη σημαντικών εγγράφων τα οποία τα έχουμε αναδείξει στο σημερινό δικαστήριο. Ο συνήγορος υπεράσπισης του 57χρονου στη διάρκεια σήμερα της δίκης ζήτησε να αναγνωστούν 30 έγγραφα, μέσα από τα οποία, όπως ισχυρίζεται, προκύπτει η αθωότητα του πελάτη του, με την έδρα να διακόπτει για τις 30 Μαΐου, οπότε και η δίκη θα συνεχιστεί. Είχε καταδικαστεί σε πολυετή φυλάκιση. Μετά, με την απόφαση του σημερινού πενταμελούς εφετείου, περιορίστηκε η καταδίκη του στα 5 χρόνια. Ασκήθηκε αναίρεση στον Άριο Πάγο, αναιρέθηκε η υπόθεση και παραπέμφθηκε ξανά σήμερα για το αδίκημα της υπεξαίρεσης.